Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συγκαλείται η Βουλή και κηρύσσεται η έναρξη της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της πρώτης συνόδου της Βουλής της 16ης περίοδου προεδρευμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Καλούνται στο Προεδρείο για την επικούρηση του έργου του ως προσωρινή γραμματής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού της Βουλής, οι νεότεροι σε ηλικία βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δανάη Τζίκα Κωστοπούλου, παρακαλώ, και ο κύριος Ευστάθιος Γιαννακίδης. Και από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ιωάννης Κεφαλογιάννης και η κυρία Νίκη Κεραμέως. Παρακαλώ να καταλάβουν τις θέσεις τους στο Προεδρείο εκατέρωθεν του Προεδρεύοντος. Εδώ είναι. Και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το προεδρικό διάταγμα με αριθμό 173 του 2014, το οποίο έχει ως εξής. Προεδρικό διάταγμα αριθμός 173. Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 32 παράγραφος 1 και 3 και εδάφιο 4, της 35ης παραγράφου περίπτωσης 2Γ και 41 παράγραφος 3 του Συντάγματος, το γεγονός ότι η Βουλή δεν εξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις 3 διαδοχικές ονομαστικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στις 17, 23 και 29 Δεκεμβρίου του 2014, αποφασίζουμε, διαλύουμε τη Βουλή της 15ης Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευμένης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή βουλευτών στις 25 Ιανουαρίου του 2015, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου του 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου του 2014, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Επίσης, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα τις επιστολές του Πρωθυπουργού και των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων περί επιλογής της βουλευτικής έδρας, οι οποίες έχουν ως εξής. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί της εκλογικής του νομού Άρτης. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αντώνης Σαμαράς, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του νομού Μεσσηνίας αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Το Ποτάμι, κ. Σταύρος Θεοδωράκης, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του νομού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Πειραιά. Σας ενημερώνω ότι μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει ο οριζόμενος από το Σύνταγμα όρκος, κατόπιν επί του Κορανίου όρκος και τέλος ο πολιτικός όρκος. Παρακαλείται ο προσωρινός γραμματέας κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης να συνοδεύσει το Πακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Ιαρχούς Ιεράς Συνόδου στην αίθουσα προκειμένου να τελεστεί ο αγιασμός. Παρακαλώ κ. Γιαννακίδη.
Thank you.
κλείσει. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλής αναδείξας κατά Παναγία Θεοτόκε και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσχομεν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράσδε συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο. Σίγαραν ωφελείς και μάταιοι. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειάς.
ακούσιν ακακή. Τον αγνώντη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αλισθήσετε, ισου δεν ισχύει έτι ημί βγήθην έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς έστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος είναι ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανή. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξήραν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταπεμφθήνε της εντάφθα βουλευωμένης πλουσία την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημώνευσαντες, εαυτούς και αλλήλους και